Ρίντεζης με το πλούσιο ρεπερτόριο. Δεν στα 4, ένα στα 5, μηδέν στα 5. Ένα στα 5. Παπα-Νικολάου. Σπανούλης. Η μπάλα στο Μάντζαρη. Ελεύθερο σούτ. Μπορούς καταπληκτική πάσα. Τον επελάβνω τα καλάθι εδώ. Γυρίζει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός με τον Παπά. Καλάθι στη γωνία. Και η Σιρίβερ jump shoot. 11-10. Σπανούλης, Μάντζαρης. Η μπάλα μέσα. Και έρχεται ο Ιγκάνης. Το αλεϊούπ, η συνεργασία του καλάθι με τον Γκίστ. Είναι πιο γρήγορο στα πόδια, Βασίλη. Απογειώνεται ο απόφυτος του Μέριλαντ για το 19 όλα. Επιθετικό rebound, περίτεχνη προσπάθεια του καλάθι. Κάνει προσποίηση την τρώει αντίπαλα του. Το 5-2-5 Ολυμπιακός γύρισε ο Παναθηναϊκός. Δεν βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Καλάθις, δύσκολη προσπάθεια. Παρά το γεγονός ότι έμεινε πάνω του ο Μπίρτς. 5 λεπτά. Πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό να έχει σχεδόν πέντε αγώνα λεπτά στο σκοράρισμα. Γκριν, υποπίεση. Ρίβερς πρωτού προλάβει να πάει πάνω τον Παπα-Νικολάου. 23-34. Τώρα στις αλλαγές με τον Εγκίστο Σπανούλης. Περνάει ο Σπανούλης. James. Στην αδύνατη πλευρά, καλάθις για δύο. Πατούσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. 27-39. Maximum τιμή στη διαφορά. Αυτή 12 πόντι. Τη μεγάλη αντεπίθεση της δεύτερη περίοδο και τη σαφή υπεροχή του σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Τρομερό τρίποντο. Αυτά τα τρίποντα τσίρκο που λένε στο NBA. Το τρίποντο προσευχή. Γκίστ, εγκλωβισμένος εκεί. Πάσα στο Γκέιμπριελ. Το σούτ για τρεις από τη γωνία. 27-47. Ο Παναθηναϊκός εκτοξεύει τη διαφορά στους 20 πόντους. Γενικώς δεν βρίσκει τίποτα ο Ολυμπιακός. Μα ούτε στην άμυνά του, ούτε στην επίδεσή του. Καμιά από τις αρετές του. Και εδώ εδέησε ο Μιλουτίνο. Καθυστερήσει εδώ. Άταλας. Εδώ είναι τραγικό λάθος. Ο Ολυμπιακός πληρώνει την κακή συνεννόησή του για άλλη μια φορά τις πολύ κακές αποστάσεις που έχει και στην άμυνα και στην επίθεση. Ρίβερς γυρίζει τρομερά δύσκολο καλάθι. Για να δούμε τη φάση. Αγραβάνης για τρεις. 43-57. Η τάπα του Γκίς πάνω στον Αγραβάνη. Με τα πλοκάμια του ο Σίγκλετον, η συνεργασία των δύο, το κάρφωμα στον ευνηδιασμό από τον Κρις Σίγκλετον. Και 48-64 ο Παναθηναϊκός στα όρια της ασφάλειας και πάλι. Εδώ και ο πρόεδρος Παναθηναϊκός Δημήτρης. Και εδώ αρχίζουν πια οι χοροί και τα τραγούδια, προφανώς θα ρεύσει και η σαμπάνια. Είναι μεγάλη στιγμή, είναι η ανταμοιβή των κόπων κάθε ομάδας. Ο Ολυμπιακός έζησε αυτές τις στιγμές δύο χρόνια. Παναθηναϊκός τις ξαναζεί μετά τα δύο άγωνα χρόνια.